16 στόχους που ενδεχομένως κρύβουν μεγάλες ποσότητες παγιδευμένου φυσικού αερίου, νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης εντόπισε το επιστημονικό προσωπικό των εταιριών Total και ExxonMobil, που μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια κατέθεσαν στον διεθνή διαγωνισμό της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογών ανθράκων προσφορά για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας. Στο θέμα αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνης Φόσκολος, ο οποίος από το 2010 έλεγε ότι στην Κρήτη υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα υδρογών ανθράκων. Αυτά τα κοιτάσματα είναι εκμεταλλεύσιμα και ελπίζομαι να γίνει γρήγορα η εκμετάλλευση. Από τα 16, τα 10 κοιτάσματα είναι νότια του νομού Χανίων και νοτιοδυτικά του νομού Χανίων. Οι ποσότητες που έχουν είναι αμύθιτες. Από αυτούς τους 16 στόχους, οι 12 βρίσκονται στα δύο θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης συνολικού εμβαδού περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ποιες όμως είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα? Η αξία των κοιτασμάτων είναι πάνω από 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτοί που θα κερδίσουν περισσότερο είναι τα Σφακιά, η περιφέρεια Σφακίων και η περιφέρεια του Σελήνου. Εκείνη είναι η περιοχή που έχει τα κοιτάσματα τα μεγάλα. Για να μπορέσετε να καταλάβετε πόσο μεγάλα είναι, ο ένας στόχος από τους 10 στόχους έχει τόσο φυσικό αέριο όσο όλη η Κύπρος. Το μεγαλύτερο κοίτασμα είναι κάτω από το νομό του Ηρακλείου, κάτω από τους Καλούς Λιμένες. Είναι τεράστιο, είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου σε φυσικό αέριο. Περιμένουμε βεβαίως να γίνουν οι γεωτρήσεις, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Θα τις κάνουν οι Αμερικανοί. Παράλληλα, όπως τονίζει ο κύριος Φόσκολος, μέσα σε 24 μήνες θα αρχίσει η πρώτη επένδυση, ενώ αναφέρεται στην τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε Κρήτη και Αιγαίο σε κοιτάσματα. Μέσα σε 24 μήνες, κοιτάξτε, θα αρχίσει η πρώτη επένδυση. Η πρώτη επένδυση, την οποία τα χρήματα που θα διαθέσει η εταιρεία, είναι 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να βρει τα κοιτάσματα, που ξέρουν ποια είναι, και μετά από εκεί και πέρα θα έρθουν άλλα 30 με 40 δις για να φέρουν τα κοιτάσματα στην παραγωγή. Μιλάω για τα κοιτάσματα μόνο που είναι κάτω από τον νομό Χανίων. Το Αιγαίο έχει ψίχουλα. Αυτή τη στιγμή το Αιγαίο έχει περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και τα κοιτάσματα κάτω από την Κρήτη, τα οποία δεν τα αμφισβητεί ούτε η Τουρκία ούτε κανένας, είναι πάνω από 200 δις σε ισοδύναμο βαρέλια. Πάντως, στελέχη της ΕΔΕΗ υπολογίζουν ότι ως το τέλος του Μαρτίου θα έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών και θα έχουν υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη τη γνωμοδότησή τους.